Βρισκόμαστε πια σήμερα στην 145η ημέρα του πολέμου στο Ισραήλ από την 7η Οκτωβρίου. Χθες είχαμε τις δημοτικές εκλογές στο Ισραήλ. Τα αποτελέσματα που βγαίνουν τώρα το πρωί, που είναι σχεδόν τα τελικά αποτελέσματα, αν και περιμένουμε και τις ψήφους των στρατιωτών, δείχνουν ότι η Ισραηλινή δεξιά σε όλες στις περισσότερες πόλεις του Ισραήλ έχει ενισχυθεί περισσότερο από πριν ή κράτησε τη δύναμή της, ενώ η αριστερά το μόνο μέρος που κρατά περισσότερο τη δύναμή της είναι το Τελαβίβ. Σε όλα τα άλλα μέρη η αριστερά έχει παραγωνιστεί αρκετά και εδώ είναι το ιδιαίτερο ότι όλα σχεδόν τα φαβορή, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή γενικότερα δημοτικά στελέχη, όλα τα φαβορή του Λαπίδ, του Γιαΐρ Λαπίδ και του κόμματός του έχουν κατατροποθεί. Από την άλλη πλευρά, το κυβερνό κόμμα του Λικούντ, του Νετανιάου, έχει κρατήσει αρκετά τη δύναμή του και μάλιστα την έχει ενισχύσει, αλλά η μεγάλη έκπληξη αυτών των εκλογών είναι η εβραϊκή δύναμη, το κόμμα της εβραϊκής δύναμης, η Οτσμά Ιουντίτ, του Υπουργού του Ισραήλ της Εθνικής Ασφαλείας, του Ίταμαρ Μπενγκβίρ, όπου είναι η πρώτη φορά που το κόμμα του κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές και παρόλα αυτά έχει σαρώσει αρκετά στις περισσότερες πόλεις του Ισραήλ, έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Εδώ στην Ιερουσαλήμ είχαμε την σύμπραξη του κόμματος του αντιδημάρχου της Ιερουσαλήμ, του Άριε Κίνκ, το κόμμα του Μουχαντίν, ενωμένη μαζί με την Οτσμά Ιουντίτ, μαζί με την εβραϊκή δύναμη, και κρατήσαμε ακριβώς τη δύναμή μας και την ενισχύσαμε ακόμα και λίγο. Χθες μάλιστα είχα την τιμή να συναντηθώ με τον αντιδήμαρχο της Ιερουσαλήμ, Άριε Κίνκ, όπως επίσης και με τον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ίταμαρ Μπενγκβίρ, και ακριβώς συζητήσαμε για αυτά τα θέματα και ήταν το μήνυμά μας ότι πραγματικά η Ισραηλινή δεξιά στο Ισραήλ, η πατριωτική Ισραηλινή ιδεολογική δεξιά, πρέπει να ενισχυθεί. Ιδιαίτερα σε αυτή την περίοδο του πολέμου, που βλέπουμε πόσο εμείς ενοχλούμε τον liberal φασισμό και το φασιστικό αντι-Ισραηλινό liberal επιτελείο Biden. Ας είμαστε αληθινοί. Όταν βγαίνει χθες ο Biden και κάνει ολόκληρη ανακοίνωση και λέει ότι το Ισραήλ χάνει την συμπάθεια των εθνών γιατί έχει μια αρκετά δεξιά κυβέρνηση, πατριωτική κυβέρνηση, και γιατί στην κυβέρνηση αυτή υπάρχει ο Μπενγκβίρ και αναφέρεται πια ονομαστικά στον Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ. Με άλλα λόγια σου λέει ο Biden, για να σας αγαπήσουμε πρέπει εμείς να σας επιβάλλουμε ποιους θα έχετε ηγέτες. Για να σας αγαπήσουμε, δεν πρέπει να έχετε πατριώτες ηγέτες, πρέπει να έχετε εθνοπροδότες. Λοιπόν, και καλά για να σας αγαπήσουμε. Δείχνει πόσο αληθινά η αγάπη τους μετράει. Ένα αυτό το κρατούμενο. Και δεύτερον, σου λέει ο Biden επιπλέον ότι αν το Ισραήλ θέλει να επιβιώσει, πρέπει να αποδεχτεί τη δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού εκτρώματος κράτους. Με άλλα λόγια, σου λέει ότι αν και καλά το Ισραήλ θέλει να επιβιώσει, πρέπει να αυτοκτονήσει. Ο Biden και το επιτελείο του Χουσέιν Ομπάμα, που είναι το επιτελείο Biden, μας έχει αποδείξει ξανά και ξανά το πόσο μας μισούνε, το πόσο μας εχθρεύονται. Αλλά επειδή θέλουν να παίξουν τα πολιτικά τους παιχνιδάκια, και καλά δήθεν, αντί να βγουν και να μπουν ξεκάθαρα το τι σκέφτονται για μας, παίζουν αυτό το έμεσο ύπουλο βρώμικο παιχνίδι τους. Εδώ ευχόμαστε, πρώτα απ' όλα λέμε στον Biden κάποια πράγματα και στο επιτελείο του και σε όλους τους liberal φασίστες παγκοσμίως. Δεν θα μας επιβάλλετε εσείς, liberals, ποιοι θα είναι οι ηγέτες μας. Ο Ίταμαρ Μπενγκβίρ, ο υπουργός Ίταμαρ Μπενγκβίρ, δεν ψηφίστηκε από εσάς, ψηφίστηκε από εμάς. Από την πλειοψηφία του εβραϊκού λαού στο Ισραήλ. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, η σκασίλα μας μεγάλη. Εμείς διάλεξαμε τον Μπενγκβίρ και εμείς τον στείλαμε στην κυβέρνηση και εμείς επίσης θα τον ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο στις επόμενες εκλογές, θα έχει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη. Ίσως μια μέρα θα είναι και ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ, θυμηθείτε το αυτό που λέω τώρα, μετά την εποχή Νετανιάου. Θυμηθείτε αυτό που λέω τώρα και κρατήστε το. Τώρα, ξέρουμε ότι αυτό σας ενοχλεί, σας αλλάζει, πώς το λένε, τα άντερά τους, τα άντερά σας, εσείς σαν liberals, πώς το λένε, αναταράσσονται μέσα στις καρδιές σας, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου.
καθόλου. Δεν θα μας επιβάλλετε τη γνώμη σας επάνω μας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Ο Biden έχει την ελπίδα ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα ρίξει αυτή την κυβέρνηση του Νετανιάου. Επειδή ακριβώς του φαίνει εμπόδιο να καταστρέψει το Ισραήλ εντελώς. Δεν πρόκειται. Ή να επιβάλλει τις liberal agendas του. Δεν πρόκειται. Ένα αυτό και αυτές οι δημοτικές εκλογές το αποδεικνύουν. Επιπλέον, στην εσωτερική αριστερά του Ισραήλ, την εθνοπροδοτική αριστερά του Ισραήλ, αυτές τις μαριονέτες του Biden, που τόσο πολύ φωνάζουν εκλογές τώρα, εκλογές τώρα, εννοούν εκλογές εθνικές για να ρίξουν τον Νετανιάου. Για να δούμε λίγο. Τι έγινε, γίνανε εκλογές δημοτικές τώρα. Πού είναι η δεξιά και πού είναι η αριστερά. Επομένως, τι νομίζουνε. Ότι αν γίνουν τώρα εκλογές εθνικές θα αλλάξει κάτι, θα κατατροποθούν επίσης το ίδιο. Απλά ζουνε μέσα στην κοσμάρα τους, ότι και καλά ότι αυτή είναι η πλειοψηφία. Ή επίσης ποντάρουνε στους liberal της Αμερικής ότι θα παίξουν κάποιο βρώμικο παιχνίδι και θα ρίξουν τον Νετανιάου και πάλι ύπουλα, όπως δείξαν τον Τραμπ ύπουλα, όπως δείξαν τον Νετανιάου ύπουλα πριν 2 χρόνια. Okay. Αν ποντάρουν σε ύπουλα παιχνίδια, να ξέρουν ότι ο λαός θα σταθεί απέναντί τους. Η πλειοψηφία του υγιούς εβραϊκού πατριωτικού εβραϊκού λαού. Και κάτι άλλο προς τον Biden και στο επιτελείο του. Τα ψωμιά σας είναι λίγα. Ο Τραμπ πλησιάζει και θα διαβεύσει, εκτός αν και να του παίξουν κάποιο βρώμικο παιχνίδι. Λοιπόν, και έχουν τουλάχιστον 1 χρόνο ακόμα εξουσίας. Και ξέρουν ότι εξαιτίας αυτού του χρόνου εξουσίας θα κάνουν τα πάντα για να μας καταστρέψουν. Δεν θα σας αφήσουμε. Και εδώ πέρα ευχόμαστε και λέμε στον Πρωθυπουργό Νετανιάου. Μείνε δυνατός, εσύ και η κυβέρνησή σου, μαζί με τους υπουργούς, τους πατριώτες, όπως τον Μπενγκβίρ και τους υπόλοιπους υπουργούς πατριώτες, μείνε δυνατός και ισχυρός μπροστά στις αμερικανικές πιέσεις και στις πιέσεις των liberals παγκοσμίως. Ουέ και αλίμονον καμία υποχώρηση μπροστά στη Χαμάς. Ουέ και αλίμονον καμία υποχώρηση μπροστά στο φανατικό Ισλάμ. Ουέ και αλίμονον καμία συνθηκολόγηση ντροπιαστική για το λαό του Ισραήλ και επικίνδυνη για το λαό του Ισραήλ ακριβώς αυτές τις ημέρες. Ουέ και αλίμονο καμία απελευθέρωση τεράστιου αριθμού τρομοκρατών δολοφόνων που θα έρθουν να ξαναδολοφονήσουν Εβραίους μέσα στο κράτος του Ισραήλ. Ουέ και αλίμονο καμία δημιουργία ψευτοπαλαιστινιακού εκτρώματος κράτους μέσα στη δική μας εβραϊκή γη. Ουέ και αλίμονο καμία πάυση του πολέμου εναντίον του φανατικού Ισλάμ και εναντίον της Χαμάς. Προχωράμε μέχρι την απόλυτη νίκη. Ο λαός του Ισραήλ ζει, παρόλο που ο κάθε liberal αντισημίτης, πώς το λένε, τρώει τα σωθικά του για αυτό. Ο λαός του Ισραήλ και κάθε άλλος αντισημίτης, έτσι κι αλλιώς. Ο λαός του Ισραήλ θα συνεχίσει να ζει μέχρι και την τελική λύτρωση με τη βοήθεια του Θεού. Am Israel High.